Σας είπα, πρέπει να βάζετε μαντιλάκι στο κεφαλάκι σας. Τι να σας πω. Δεν θα τα βάλετε με εμένα. Βάρτε τα με τον Απόστολο Παύλο. Εκείνος λέει. Εγώ λέγω τα λόγια του που είπε εκείνος. Δεν λέγω εγώ δικά μου λόγια. Μην νομίζετε ότι εγώ σας αναγκάζω. Όχι, βάζω εγώ. Του ξέχασα. Αν θέλουμε να μας ακούει ο Θεός, πρέπει να κάνουμε αυτά που σας λέω. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη. Εγώ βάζω μαντιλάκι πάντα. Έτσι, με το μαντιλάκι στο κεφαλάκι. Αυτό λέγει ο Θεός διαμέσου του Αποστόλου Παύλου. Να τα ακούτε αυτά που σας λέω, να τα ακούτε, γιατί δεν είναι δικά μου. Κακή συνήθεια. Έχετε δίκιο. Πού να το βρω. Μας το έχουν πει. Πού να το βρω. Πηγαίνουμε, ρε, μας λένε. Το λοιπόν, ένα τούτο. Δεύτερο. Τσιγάρο στο στόμα σας, τέρμα. 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 Όχι τσιγάρο στο στόμα σας, διότι αυτό είναι διαβολόχορτο. Και κρατιέται πολύ ο διάβολος από αυτό. Δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Όσο θέλεις φώναζε, λέγει, όσο θέλεις λέγε, μόλις βγουν απ' έξω, λέγει, είναι δική μου όλη, λέγει. Το λοιπόν, τι να του πω, του κακούργου. Τι να του πω, μόλις βγουν έξω, λέγει, η δική μου είναι. Το τσιγαράκι μου, λέγει, το τσιγαράκι μου, μην το ακούτε, λέει, αυτός τι λέει. Μην το ακούτε αυτού τι λέγει. Ωχ Θεέ μου, αν βλέπατε αυτά που μ' αξίωσαν εμένα ο Θεός και είδα, θα ακούγατε ό,τι σας λέω. 52 ολόκληρα χρόνια πολεμώ αυτόν τον αόρατον εχθρόν. 52 ολόκληρα χρόνια. Μισός αιώνας. Πόσα άκουσα από το στόμα του. Πόσα άκουσα. Πόσα έπαθα. Πόσα μου συνέβησα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχει δύναμη ο διάβολος. Μάθετε το τούτο που σας λέω. Δεν έχει δύναμη καθόλου. Όταν γεννήσει η μητέρα ένα μωρό, πόση δύναμη έχει, τόση να έχει ο διάβολος. Τούτο που κρατώ τώρα δεν μπορεί να το δει μπροστά του. Δεν μπορεί να το αντικρίσει μπροστά του. Ού φέρει καθοράν αυτού τη δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε. Τούτος ο σταυρός του Κυρίου κατήργησε το θάνατο. Πόση αγάπη να δείξει ο Θεός για μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε τα λόγια που σας λέω, γιατί θα έρθει στιγμή που θα τα στερήσει ο Θεός. Θα σας δώσω, λέγει, πείναν. Όχι αυτοί που ήρθαν οι Γερμανοί για να μας βάλουν. Όχι αυτοί, δεν είναι πείνα. Ερμηνεύει ο Θεός τι θα πει πείνα. Του μη ακούσε λόγων Θεού. Αυτή είναι η πείνα. Η μεγάλη η πείνα αυτή είναι να μην ακούσει λόγω Θεού. Τα άλλα όλα υπάρχουν. Εφημερίδες μεγάλες, ώρες ολόκληρες να διαβάζεις. Υπάρχουν. Τα λόγια του Θεού τα ακούμε. Εάν ακούμε τα λόγια του Θεού σωζόμεθα. Δεν τα ακούμε τα λόγια του Θεού, δεν σωζόμεθα. Και όχι μόνο τούτο. Σας είπα, δεν θα περάσει μέρα που να μην διαβάζετε ένα χωρίο από την Αγία Γραφή. Ένα χωρίο. Δεν θέλει πολλά. Αλλά ανοίξετε την Αγία Γραφή, παρακαλώ. Ανοίξετε την Αγία Γραφή και διαβάστε τι λέγει ο Θεός. Ένα γράμμα όταν σου στείλει ένα πρόσωπο που λείπει χρόνια, αιώνες.
στα ξένα και σου στέλνει, είναι δικό σου πλάσμα, σου στέλνει μια επιστολή. Πόση αγωνία έχεις να την ανοίξεις αυτή την επιστολή, να δεις τι γράφει. Ζει το πλάσμα μου, εργάζεται, πέθανε, είναι άρρωστο, είναι πεινασμένο. Ανοίγεις αυτή την επιστολή να δεις. Αυτός είναι ο Θεός που μας έστειλε την επιστολή Του, την Αγία Γραφή. Διαβάζετε την Αγία Γραφή, διαβάζετε την Αγία Γραφή. Τι άλλο να πω. Ο προφήτης Δαβίδ λέγει ότι ο νόμος σου λέγει, δηλαδή η Αγία Γραφή, μελέτη μου εστί, την έχω μελετή, την μελετώ λέγει, ημέραστε και νυχτός. Μέρα και νύχτα λέει. Ο λόγος του Θεού λέγει, ο προφήτης, είναι φως στον δρόμο μου λέει. Όποιος διαβάζει την Αγία Γραφή δεν αμαρτάνει. Όποιος διαβάζει την Αγία Γραφή δεν πέφτει στην παγίδα του διαβόλου. Όποιος διαβάζει την Αγία Γραφή δεν απελπίζεται. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, να μπορούσαν να ακουστούν τα λόγια μου που θα πω. 1.700 άτομα αυτοκτόνησαν στην Ελλάδα από αυτήν την χατηραμένη την επέμβαση των Ευρωπαίων. 1.700 άτομα παρεδόθησαν στον διάβολο. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, μην απελπίζεστε. Και αν δεν μου μείνει εντός του κόσμου που να κουμπίσω, που να σταθώ, εκεί ψηλά είναι ο Θεός μου. Πώς μπορώ να απελπιστώ. Εκεί είναι ο Θεός μου και με σκέπει και με φωτίζει και με φυλάει. Πρέπει να απελπιστούμε, γιατί ήρθαν οι κακοί άνθρωποι για να εξαφανίσουν την Ελλάδα. Θα κρατήσουμε, Έλληνες είμαστε, δεν υποκύπτουμε εύκολα. Δεν υποκύπτουμε εύκολα, είμεθα Έλληνες. Την Ελλάδα την βλέπουν όλος ο κόσμος και περιμένουν τι θα κάνει για να κάνουν κι αυτοί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου. Τούτα που έχουμε εμείς δεν τα έχουν όλος ο κόσμος. Αυτήν την πίστη που κρατούμε δεν τα έχουν όλος ο κόσμος. Και εκείνος ο στρατιώτης ο οποίος βλέπει τον εχθρό και φεύγει, τρώει τις σφαίρες στην πλάτη. Είναι προδότης. Εκείνος όμως που βλέπει τον εχθρό και έρχεται και παλεύει και τρώει τις σφαίρες στο στήθος, αυτός είναι πατριώτης. Δεν χάνει την ελπίδα του. Πολεμά για να ζήσει ελεύθερος. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να αντισταθούμε σε αυτούς τους ανοήτους που ήρθαν να μας υποδουλώσουν. Να αντισταθούμε. Αύριο έρχεται ο Αντίχριστος. Πώς θα κάνουμε, θα παραδοθούμε με το πρώτο φύσημα. Έρχεται ο Αντίχριστος, σου λέει θα σε σφραγίσω για να σου δώσω ψωμί να φας. Θα σε σφραγίσω για να σου δώσω χρήματα να έχεις. Θα σε σφραγίσω για να σου δώσω νερό να πιείς. Βλέπετε ότι τώρα αγωνίζονται να εξαφανίσουν το νερό. Αυτοί που ήρθαν και τους βάλαμε μέσα στην αγκάλη μας, καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε, μας αξίζουν. Δεν θέλαμε τον Θεό μας, θέλαμε τους Ευρωπαίους. Πάρτους. Θέλαμε τους Ευρωπαίους να μας δώσουν γραμμή. Εμείς δώσαμε το φως σε όλο τον κόσμο και ήρθαν αυτοί να μας δώσουν φως. Αυτοί πρώτα-πρώτα είναι όλοι ανώμαλοι. Δεν έχει κανένα ανώμαλο. Είναι σοδομίτες, όπως τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πλησιάζει η ώρα τους όμως. Τι να πω άλλο, παιδάκια μου, τι να πω άλλο. Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου. Προσέξετε, μην πάρετε ταυτότητες με μικροτσίπ. Αυτό σημαίνει αραβώνας. Σφραγίδα δεν εδόθηκε ακόμα.
τώρα προσπαθεί να κάνει μια εταιρεία που τη λέγει μητρική εταιρεία, ο Αντίχριστος. Και θέλει να μαζέψει όλα τα τρόφιμα μέσα σε αυτήν την εταιρεία. Και είναι αυτό που λέει η Αποκάλυψη. Δεν θα μπορείς ούτε να αγοράσεις ούτε να πωλήσεις εάν δεν έχεις τη σφραγίδα του Αντιχρίστου για όνομα του Θεού. Καλύτερα να πεθάνουμε και να πάμε στον Χριστό μας παρά να αρνηθούμε τον Χριστό και να πάμε στην κόλαση. Κόλασης. Τι σημαίνει κόλασης? Αιωνιώτης. Ατελείωτο. Δεν τελειώνει ποτέ. Να πεις ότι θα περάσω 10, 20, 30, 50, 100, 1000 χρόνια. Ατελείωτο. Αυτό σημαίνει κόλασης. Γι' αυτό, παιδάκι μου, αυτά τα οποία σας λέω είναι οι μέρες κατά τις οποίες ζούμε. Όλος ο κόσμος αρνήθηκε τον Χριστό και πάει πίσω από τις μαγείες. Ξέρετε πόσα πλάσματα ξεψυχούν από τη μαγεία που πηγαίνουν στο γιατρό και του λέει ο γιατρός, δεν έχεις τίποτε. Γιατρέ μου, έχω, πονώ, υποφέρω. Η ιδέα σου είναι. Δεν ξέρει ότι υπάρχει αόρατος εχθρός. Δεν το ξέρει. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσέχετε πολύ. Ό,τι βρίσκεται στο σπίτι σας ύποπτο, να το φέρνετε εδώ να το διαβάζουμε. Μη το πετάξετε, διότι δεν πεθιέται ο διάβολος. Μη το κάψετε, δεν καίγεται ο διάβολος. Μη το ρίξετε στη θάλασσα, δεν πνίγεται ο διάβολος. Μόνον τούτο. Σας λέγω ένα παράδειγμα για να δείτε τι σημαίνει φθόνος και τι σημαίνει μαγεία. Όπως ήμουν στον Άγιο Γεώργιο, μπαίνει μία γυναίκα φοβισμένη και μου λέγει, παππούλη μου, έχω να σου πω κάτι, μου λέει. Όταν επάντρεψα την κόρη μου, προσέχετε, προσέχετε, από το μυστήριο του γάμου, εκεί τρέχουν οι φθονεροί άνθρωποι. Όταν επάντρεψα την κόρη μου, λέει, χαρά μεγάλη, όλος ο κόσμος ήρθε, λέει, να ευχηθεί στην κόρη μου. Μόλις τελειώσαμε, λέει, και πήγαμε στο σπίτι, άρχισε η κόρη μου έναν πονοκέφαλο να πεταχτούν τα μυαλά της. Η χαρά μετεβλήθηκε σε λύπη. Ο πονοκέφαλος περισσότερος. Μας ασύστησαν στη Θεσσαλονίκη ότι έχει ένα γιατρόν καλόν. Πήγαμε εκεί. Πονοκέφαλος περισσότερος. Ήρθαμε στην Πάτρα, λέγει, που είναι τα πανεπιστήμια. Μας έλεγαν, δεν έχεις τίποτε. Ο κεφαλόπονος περισσότερο. Και τώρα, λέει, ετοιμαζόμεθα να πάμε στην Αμερική. Προτού όμως να πάμε στην Αμερική, ήρθα εδώ και σου έφερα τούτα τα γυαλιά. Να μου τα διαβάσεις, λέει. Να σε βάλω στον κόπο. Δεν είναι κόπος για μένα, λέω. Να σου τα διαβάσω. Έκανα μια προσευχούλα με τούτον τον Τιμό Σταυρό. Και γυρίζει και μου λέει, παππούλη μου, να τα πετάξω. Λέω, παιδάκι μου, να μην τα πετάξεις, γιατί είναι πανάκριβα, χρυσά. Η κασετίνα που ήταν μέσα ολόχρυση, τα γυαλιά ολόχρυσα. Να φύγεις, λέω, να πας στο σπίτι σου και ό,τι είχαν τα γυαλιά, αν είχαν, διότι δεν ξέρουμε, δεν είμαι θα προφήτες, αν είχαν τίποτε, έχει φύγει, λέω. Έκλεισε την κασετίνα με τα γυαλιά
και βγήκε από το εξομολογητήρι και μπήκε στο κηλικείο. Δηλαδή 10 βήματα. Όταν μπήκε στο κηλικείο, βρίσκεται άγνωστη μετά τον αγνώστο. Και άρχισε να λέει τον πόνο της. Και για να δείτε, λέει, μου μπήκε μια ιδέα για αυτά τα γυαλιά. Και τα βγάζει τα γυαλιά για να τα δει ο κόσμος. Όταν άνοιξε τα γυαλιά, την κασατίνα, μέσα υπήρχαν 2 κουταλάκια άμμος. Ένα στο ένα μάτι και ένα στο άλλο. Πώς μεταβλήθηκε αυτό? Δια της επεμβάσεως του Θεού, του Αγίου Γεωργίου, της Παναγίας μας, του Αγίου Ταξιάρχου. Φεύγει από εκεί και πηγαίνει στο σπίτι, παραξενεμένη, και η ίδια λέγει, μα τι συνέβη και τώρα. Όταν πήγαινε στο σπίτι, βρίσκει την κόρη της στην πόρτα και της λέγει, μανούλα μου, πού πήγες, της λέγει, πού πήγες. Έφυγε να πεπάνω μου εκείνος ο κεφαλόπονος και είμαι όπως ήμουν προτούτο, έχω αυτό το κακό πάνω μου. Λέω, παιδάκι μου, πήγα στον Άγιο Γεώργιο. Τον επικαλέστηκα, τον παρεκάλεσα. Και τα γυαλιά σου, να τα. Ποιος ήταν? Κάποιο φθονερό πλάσμα, κάποιο φθονερό πλάσμα. Για να μην πω τίποτα άλλη βαριά κουβέντα. Κάποιο φθονερό πλάσμα εφθόνησε αυτό το ανδρόγυνο. Και έκανε εκείνη τη μαγεία. Πήγαινε το πλάσμα να πεθάνει και αν δεν έτρεχε στην εκκλησία, ποιος θα τη θεράπευε? Μόνον ο Θεός, η Παναγία μας, ο Άγιος Γεώργιος. Ένα παράδειγμα από τα πολλά. Ένα από τα πολλά παραδείγματα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, ό,τι βρίσκεται ύποπτο θα το φέρνετε στην εκκλησία, όχι εκτός της εκκλησίας. Ό,τι βρίσκεται ύποπτο να το φέρνετε στην εκκλησία, να το διαβάζει ο ιερεύς. Και με τη βοήθεια του Θεού φεύγουν όλα τα κακά. Ως εδώ μιλήσαμε για τα Μάγια, μιλήσαμε για το τσιγάρο, μιλήσαμε για το μαντιλάκι. Τώρα θα μιλήσουμε και για κάτι άλλο που είναι μέσα στα πόδια μας. Την ερχομένη Κυριακή, πώς να μην στείλει ο Θεός τις πληγές της Αιγύπτου, του Φαραώ. Την ερχομένη Κυριακή θα δείτε όλον τον κόσμο να είναι πίσω από το διάβολο μασκαρεμένος, με μουτσούνες στο πρόσωπο. Και από πίσω από τη μουτσούνα θα κρύβεται ο αδερφός και η αδερφή, θα πέφτουν στην αμαρτία ο αδερφός με την αδερφή, και όταν βγάλουν την μουτσούνα να βρέπει ο αδερφός την αδερφή. Πώς να μας σώσει ο Θεός, πώς να μας γλιτώσει, πώς να μας ελεήσει? Ξεβρετεότητες μέρες αυτές γίνονται οι περισσότερες εχτρώσεις από αυτήν την κατάσταση. Ξεβρετε ότι η πόλη των πατρέων σύεται, διότι γίνεται αυτό το ανοσιούργημα πάνω στο αίμα του Αποστόλου, του πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου. Εκεί έχισε το αίμα του, σταυρώθηκε ανάποδα. Και πάει αυτός όλος ο κόσμος εκεί να χορεύει, να γλεντά, να αμαρτάνει, να κάνει το κακό και να έχουμε τον Θεό να μας βλέπει. Τι θα μας πει? Βρε παλιόπαιδα, πόσο σας ανέχομαι, πόσο να σας ανεχτώ πια. Αλλάξατε, έλατε κοντά μου στην αγκάλι μου, εγώ πάνω στο σταυρό έχω την αγκάλι μου ανοιχτή και περιμένω. Εγώ παρακαλώ τον πατέρα μου, πάτερ, άφεσε αυτή η σουγαρίδα σε τυπιούση. Τι να μας πει άλλο? Το λοιπόν, ευλογώ.